Είμαστε εδώ με τον κύριο Όμηρο Φωτιάδη και συζητούμε περί μνημονίων και γενικότερα διαφόρων που βρίσκονται στην επικαιρότητα και βρίσκονται και για ένα ακόμη λόγο γιατί τη Δευτέρα έχουμε μια διαδικασία στη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη. με υποψηφιότητες... Και θα προκύψει από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα το βράδυ ο άνθρωπο ο οποίος θα πάρει το ποδοσφαιρικό τμήμα για την επόμενη σεζόν. Θέλουμε όλοι να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι θα τον βρει τον Άρη η επόμενη σεζόν στη, στη Football League. Λέγαμε λοιπόν κύριε Φωτιάδη για να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε ε, για το μνημόνιο, να συνεχίσουμε να ρίξουμε, κάποια, να ρίξουμε λίγο φως σε κάποια ακόμη Πρώτα, θέλω να ρωτήσω το εξή. Είναι γνωστό, το ξέραμε από την αρχή όταν είχε υπογραφεί το μνημόνιο. Έστω με αυτέ τι αρκετέ παλινοδίε, όπω σα είπατε, επτά μνημόνια υπογράφηκαν μέχρι να υπογραφεί τελικά το τελευταίο. Και μάλιστα είδα τμήματα δημοσιευμένα τα οποία δεν είναι από το κανονικό μνημόνιο. Είναι λάθο δηλαδή αυτά που είδατε. Προφανώ, ναι. Α, προφανώς δηλαδή ήταν προσχέδια αυτά. Ήταν ένα από τα 7 τα οποία δεν ήταν από αυτό που ναι, υπογράφηκε. μετά σβήνονταν, προσθέτονταν ή αφαιρούνταν έτσι, έτσι. κάποια πράγματα. Και έτσι, προ... έτσι. Το, 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 το μνημόνιο το οποίο το έχει οράσει τέχνης προφανώς. Αυτό που, αυτό που είσαι και για το οποίο είναι αρμόδιος φυσικά μαζί με τον κύριο Κάλλας με τον οποίο έχει συμβουληθεί Λοιπόν, ξέραμε από την αρχή βέβαια, αυτό το ξέραμε, ότι ένας από τους βασικούς όρους του μνημονίου είναι ότι... Τα χρήματα που θα λογιστικοποιηθούν στο τέλος της σεζόν, που θα έχει βάλει δηλαδή στον εραστέχνη τα ταμιακή διευκόλυνση ο κύριο Κάλλα. Ε, θα πρέπει, θα τα χάσει σε περίπτωση που η ομάδα δεν ανέβει και ε, θα τα μετοχοποιήσει μελλοντικά σε περίπτωση που πάρει την ομάδα ε, και συσταθεί. Σωστά, συσταθεί πάει. Και υπάρχει και ένα τρίτο ενδεχόμενο, ε, ένα τρίτο όρο ότι υποχρεούται. Τώρα δεν ξέρω σε πόσο διάστημα, νομίζω τριών μηνών. Ε, εφόσον υπάρξει κάποιο άλλο που θα καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο στην, στην ΕΑΠΑ και αναλάβει την ομάδα, υποχρεούται να του επιστρέψει τα χρήματα που Σωστή θα έχει βάλει, που θα έχει λογιστικοποιηθούν. Ναι. Εδώ, εγώ θέλω να, να ρωτήσω το εξή. Ε, Μα είπα ότι τέλειωσε το μνημόνιο στι 30 Ιουνίου. Βεβαίως. Δεν μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί οποιοδήποτε αναλάβει την ομάδα, ο Σαρβανιτίδη για παράδειγμα, ο Νίκο, τη, τη Δευτέρα, ότι δεν δεσμεύομαι πουθενά, το μνημόνιο έχει τελειώσει, η σεζόν έχει τελειώσει. Και εγώ δεν είμαι και συμβεβλημένο. Συμβεβλημένοι στο μνημόνιο ήταν ο κύριο Κάλλα και ο Ράση Τέχνης. Α τα βρει με τον Ράση Τέχνη. Πολύ ο σωστά. Κύριος... Ναι, ναι βέβαια. βεβαίω. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει. Πρώτον, αφού έχουν περάσει τα χρήματα ω ταμιακή διευκόλυνση για το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι, και αφού έχει υπογράψει το μνημόνιο Ράσις Τέχνης με τον κύριο Κάλλα, αυτό είναι ο αρμόδιο. Άρα, άρα είμαι σωστό αυτό που λέω στο ερώτημά μου. Ο που υποχρεούται, εφόσον είναι συμβεβλημένο στο κέντρο, να τα επιστρέψει στον κύριο yeah. Κάλλα. Άρα ο εαρασιτέχνη θα πρέπει, εφόσον προκύψει κάποιο άλλο από τον κύριο Κάλλα τη Δευτερά, να προτιμήσει το κοινό, τα μέλη, το σώμα τη Γενική Συνέλευση, τον κύριο Αργανιστή. Να κάνουμε μία-δύο υποθέσει εργασία για να. Ναι, μα να υποθετικά δώσουμε... μιλάμε ναι, τώρα. Ναι, δεν μπορούμε μερικές, να κάνουμε κακή. Η άποψή μου ότι πάει δεν μπορεί να ιδρυθεί. Διότι αυτό ο οποίο θα την ιδρύσει και είναι. Ο ερασιτέχνη έχει δεσμευμένου λογαριασμού. Mm. Δεν μπορεί να πάει να μπουν στο λογαριασμό του 360-70, δεν ξέρω, δεν πόσα είναι χρήματα, και μετά αυτά να τα βγάλει. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να γίνει και για άλλο λόγο. Διότι υπάρχει capital control και όποιο βάλει τα λεφτά του μέσα δεν μπορεί να βγάλει πάνω από 60 ευρώ. Έτσι. Mm. Λοιπόν, είναι μια τεράστια διαδικασία αυτή, κατά την οποία θα πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα ο ερασιτέχνη και δεν ξέρουμε αν το πετύχει. Έτσι αυτά τα χρήματα που θα κατατεθούν για την ίδρυση της ΠΑΕ, αν θα μπορέσουν να βγουν για μια σύσταση κάποια εταιρεία. Λοιπόν, όταν χρωστά την εφορία πόσα χρωστά ο ερασιτέχνη, είσαι σε καθεστώ σε αυτό που είναι ο ερασιτέχνη, δεν μπορεί να πει: Ξέρει, βρήκα από κάπου αυτά τα λεφτά και τώρα πάω να κάνω μια καινούργια εταιρεία. Ενώ έχει ήδη μια παρόμοια εταιρεία, η οποία είναι υπό εκαθάριση και χρωστάει στην εφορία, χρωστάει σε όποιον αναπνέει στη γη. Mm -hmm. έτσι είναι πολύ δύσκολο το Υπουργείο Ανάπτυξη ή δεν ξέρω ποιο άλλο φορέα είναι αρμόδιο να σου δώσει κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε στο εξή. Υπόθεση εργασία. Πε ότι ο Άρη παίρνει αυτή την άδεια και συστήνεται πάει. Τα, ε, βάζει το αρχικό κεφάλαιο, α πούμε, ο Κάλλα τώρα. Για να μετοχοποιηθούν τα λεφτά που ήδη έχει βάλει, αυτό πρέπει να γίνει εκ μέρου του Ερασιτέχνη. Γιατί εκεί τα έχει δώσει ω ταμιακή διευκόλυνση. Θα πρέπει να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ωραία, τη μέρα που γίνεται αύξημα του κεφαλαίου, εμφανίζομαι εγώ με 10 εκατομμύρια και τα βάζω. Και τον κάνω στην άκρη. Και Γεια σα. Κατάλαβε. Mm. Όλα αυτά τα ρίσκα τα ήξερε ο κύριο Κάλλα. Ε, εγώ προσωπικά του τα είχα πει. Δεν δε, 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 σε διασφαλίζει, κανένα μνημόνιο δεν σε διασφαλίζει τίποτα. Κατάλαβε θέλω να πω. Mm. Άντε, α πούμε ότι ο επόμενο επενδυτή κάνει αυτό. Έτσι. Η ταμιακή διευκόλυνση. Τι σημαίνει με το καθεστώ, το σαθρό, το παράνομο, το σάπιο στον Άρη. Καρτέλα. Σωστά. Καρτέλα νομικά δεν υφίσταται. Ναι. Έτσι πρέπει να υπάρχει δανειακή σήμαση. Σωστά. Ναι. Διευκολύνω εγώ με δανεικά τον ερασιτέχνη. Το και το και το και το. Υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, ποιο θα κρυθεί η Γενική Συνέλευση, ποιο θα κρυθεί να πει εμεί αποφασίσαμε ότι όποιο πάρει την ομάδα πρέπει να δώσει πίσω τα λεφτά του στον Κάλλα. Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά όλο αυτό το πράγμα, επειδή εγώ δεν το συνέταξα το μνημόνιο, σα είπα ποια ήταν η εμπλοκή μου. Κάντε ένα μνημόνιο, συμφωνήστε, υπογράψτε το, διότι η καθάριση δεν πάει, οι μεταγραφέ δεν γίνονται τον Ιανουάριο και τελειώνεται. Το παρατραβήξατε όλοι. Έτσι. Δεν ασχολήθηκα με το περιεχόμενο του, μνημονίου, ήταν τρει δικηγόροι μα στο δούσου του ερασιτέχνη. Εγώ δεν είμαι δικηγόρο, ούτε μπορώ να αποφανθώ. Θα σα λέω, κάνω κάποιε υποθέσει εργασία, οι οποίε έχουν κάποια νομιμοφάνεια από το σύνολο τη νομολογία που ισχύει για τον αθλητισμό. Το οποίο έχω μια γνώση, διότι όταν έλαβα αντιπρόεδρο, έβαλα με συγχωρή στον πισινό μου κάτω και έκανα να διαβάσω. Πέντε πράγματα για να, να έχω άποψη. Έτσι. Έχει και νομικό σύμβουλο ερασιτέχνη. Μπορεί να το φωνάξει. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι και άλλου νομικού να αποταθούν από... επί του πρακτικού. <στοίλιο> δηλαδή, <στοίλιο> δη πάμε και επικεντρωνόμαστε <στοίλιο> όλοι στο αν θα πάρει πίσω του ο Κάλλα ή όχι τα λεφτά, διότι πιθανόν κάποιο υποψήφιο να μην έχει να του τα δώσει. Λέω τώρα, υποθέσει εργασία κάνουμε. ή να μην Οπότε, α <ας> ορμήξουμε στον ερασιτέχνη, <στοίλιο> στο <στοίλιο> Φωτιάδη, σε όλο τον κόσμο, έτσι, για να προσπαθήσουμε να βγει μια τέτοια απόφαση είτε από τη Γενική Συνέλευση είτε από το Δουσού του η οποία. Πρακτικά δεν έχει καμία αξία. Σα εξήγησα γιατί δεν έχει καμία αξία. Οπότε, α σταματήσει η παραπληροφόρηση, α σταματήσουν τα παπαγαλάκια να λένε αυτέ τι βλακίε τι οποίε λένε, α ρωτήσουν έναν δικηγόρο με βάση το μνημόνιο τι ισχύει, θα του πει αυτά που σα λέω εγώ και τελειώνει και η ιστορία. Καταλάβατε. Κανένα επέμβητη δεν μπορεί να δεσμεύσει ο ότι θα δώσει τα λεφτά Φωστά. στον καλά GDP. Συντεστημένο φυσικά σε αυτή την ιστορία, σε με τέτοια υπόθεση εργασία που αναφέρεται κύριε Φωτειά, είναι ο ερασιτέχνη. Διότι αν ο κύριο Κάλλα, ο οποίο σε μια δύσκολη εποχή ήρθε το Γενάρη και μέχρι τώρα έχει βάλει ένα ποσό που υπολογίζεται μαζί με, τα, με αυτά τη εκαθάριση ε, γύρω στα 500 χιλιάρικα, ε, θα μπορεί εύ, εύ, εύλογα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Κάλλας, να στραφεί εναντίον του ερασιτέχνη και να ζητήσει τα χρήματά του, έτσι δεν είναι. Σαφέστατα. Ε, Αφορμή δοθήσει, θέλω να πω το εξή. Όταν είμαι εγώ στον ερασιτέχνη, με κάποιου ανθρώπου εκεί πέρα μάλλον άσχημα. Του λέω, Ελάτε εδώ, πού τη βρήκατε αυτή την πρακτική με τι καρτέλε και έχετε χρεώσει τον ερασιτέχνη 30 τόσα εκατομμύρια. Έτσι. Ο κάθε κακόβγλο θα πει ότι τα κάναμε πλακάκια μεταξύ μα και αρχίζαμε και γράφαμε καρτέλε. Και μάλιστα συγκεκριμένου είπα ότι όσο είμαι εγώ στον ερασιτέχνη, θα σα δώσω τι καρτέλε να τι φάτε. Διότι αν δεν μου φέρει ο άλλο που λέει ότι το χρωστό ερασιτέχνη 100 χιλιάρικα, αν δεν μου φέρει δανειακή σύμβαση, για μένα δεν ισχύει καρτέλα. Έτσι. Ή το πιο απλό, μια ανακοίνωση ερασιτέχνη, όσοι έχουν κάνει καρτέλε και διεκδικούν τα λεφτά του, να πάνε να κάνουν μια αγωγή στον ερασιτέχνη. Θα μπορεί κανεί να κάνει αγωγή στον ερασιτέχνη με καρτέλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Και του κυρίου κάλα τα χρήματα έπρεπε να μπουν με δανειακή σύμβαση. Θέλει κάθε μήνα, θέλει κάθε δεν ξέρω τι. Ερασιτέχνικο ήταν το σωματίο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όλα τα άλλα είναι επί του περισσού. Και αυτό δείχνει ότι όσοι ασχολούνται με τον Άρη, πόσο σοβαρά ασχολούνται. Το καταλάβατε. Γίνεται ένα ντόρο, μια φασαρία παντού. Ο ΑΒ ενώ στην ουσία δεν έχει ασχοληθεί κανένα με το νομικό σχέδιο τη υπόθεση. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ναι. Εγώ αν ήμουν επενδυτή, πάλι γιατί να δώσω σε αυτόν που έβαλε τα λεφτά πριν. Έτσι. Ναι, είναι δεσμευτικό όπω το έτσι όπω το περιγράφετε, ναι. Σίγουρα. Ναι, κατανοητό. Και αφού λέει το μνημόνιο ότι αυτό θα ήταν σε μετοχέ και θέλω να πάρω την ομάδα, ωραία. Δίνω στον αεραστέχνη τα χρήματα και μου δίνει σε μετοχές. Σωστά. Mm. Και ο αεραστέχνη, άμα θέλει, θα δώσει τον γάλας. Ναι. Δεν μπορεί να του δώσει ο επόμενο επενδυτή έλα κάλα πάρε 530. Πρέπει να το κάνει μέσω Πόσα... του ερασιτέχνη. Βεβαίως. Ο, ο ερασιτέχνη πρέπει Βεβαίως. να κινήσει τη διαδικασία. Ο ερασιτέχνη πρέπει Βεβαίως. να και Αν δευτερά... θέλει να πάρει την ομάδα, ναι. ο οποιοδήποτε άλλο επενδυτή, σα λέω ποιο είναι το σημείο κλειδί. Δεν θέλει να είσαι νομικό. Έρχεται σε μία συμφωνία με τον ερασιτέχνη, πάρε τόσα, να τα δώσει πίσω σε αυτόν που σου έκανε ταμιακή διευκόλυνση και το ποσό των μετοχών που αυτό θα έπαιρνε το παίρνω εγώ. Με τη μετοχοποίηση, στην αύξηση μετοχοποίηση κεφαλαίου. Σωστά. Έτσι. Αλλά Τε... και εκεί τίθεται θέμα. Βάζει έναν τώρα ο Τι γίνεται, πάει. Δεν την παίρνει την ομάδα ο Κάλλα. Την παίρνει ο Όμηρο, ο Φωτιάδη. Έτσι. Γίνεται αύξηση μετοχοποίηση, έρχεται ο Κάλλα, βάζει 10 εκατομμύρια και την πήρε. Για πετε μου. Εδώ έρχεται η το Νικολάη τον άνθρωπο. Ναι, τά... καθόμαστε δηλαδή mm -hmm. τώρα, ταλαιπωρούν όλο το λαό του Άρη. Δεν τον αφήνουμε καθαρό μυαλό να πάει να ψηφίσει. Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημόσιο λόγο, επηρεάζουν το τεράστιο λαό τις χιλιάδες χιλιάδων αριανούς με πράγματα τα οποία είναι ανούσια, έτσι. δεν έχουν καμία νομική υπόσταση. Είναι άρρωστο όλο αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Και τι γίνεται, είναι αυτό το διχαστικό, η ισχύς σε Ο Άρης πρέπει να πάει ενωμένος στη Γενική Συνέλευση έτσι. Λοιπόν, και να κληθεί να επιλέξει κάποιον. Πάνω σε αυτό που λέγατε... Με που... το ρίσκο ναι. ότι αυτός ο κάποιος όταν θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να μην είναι ο κάποιο. Ούτε κανεί λένε... μπορεί να διασφαλίσει. Το τίμημα με δεν λύνει αυτό το πρόβλημα. Θα σα πω: Το λύνει. Λοιπόν, παίρνει Γενική Συνέλευση στην ομάδα να την πάρει ο Σαββόπουλο. Γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πάω και την παίρνω εγώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένα τέχνη. Τίποτα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα τη Γενική Συνέλευση να μου δώσει την ομάδα. Πάει να τη δώσει εσά. Κανένα. Πρακτικό. Ε, γι' αυτό δεν συζητήθηκε η δημιουργία τμήματο αμοιβωμένων αθλητών αυτή τη στιγμή για να λύσει αυτό το πρόβλημα που περιγράφεται. Ναι, εκεί μπαίνει σε άλλο πειρασμό όμω. Εκεί όποιο το πάρει, έτσι, είναι σαν να έχει όλη την ομάδα. Ε, ναι, έτσι, στη, λογική του να διασφαλίσει αυτό που θα πάρει την ομάδα από τη Δευτέρα. Ωραία. Αυτό λέμε τώρα, εντάξει. Ωραία. Στη γενική συνέλευση. Γιατί ο άνθρωπο μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνει μεταγραφέ, να πάρει πέτρε. Στη γενική παίκτες. συνέλευση του Τέχνη, ναι. νομικού έχει να κάτσουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, να πληροφορήσουν του έχοντε δικαίωμα. Αυτό ψήφου, είναι πολύ σημαντικό Και να αφήσουν τα... τι άλλε αχλαμάρε ναι. τι οποίε κάνουν. Γιατί απαιτούνται και κυκλοφορούν νομίζω... και δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή απαιτούνται και τα δύο τρίτα των οικονομικών στακτοποιημένων παρόντων μελών για να περάσει το, να ψηφιστεί η δημοκρατία. Τώρα σα λέω ναι, 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 άντε, άντε αμιγούμε... και πέρασε. Γίνεται μια πάει. Εμφανίζομαι εγώ στην αύξηση με το κουκ τα παίρνω όλα. Όχι, μιλάω για το τάδε τώρα αυτή τη στιγμή. Με... Και πόσο διάστημα μπορεί να πάει η ομάδα μετά. Και η ΑΕΚ πήγε τρει μήνε μετά. Μέχρι να γίνει η ΠΑΕ. Οι νόμοι όλοι οι φορολογικοί αλλάζουν. Ξέρετε εσεί με το μέλλον τη χώρα ποιο θα είναι. Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Για να ξέρει τι θα είναι η αλήθεια. Τα... Όχι, όχι, ή όχι, όχι. όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έτσι, είπε κάποιε εξαγγελίε ο Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίο παρετήθηκε προχθέ. Εδώ δεν ξέρουμε πού πάει η χώρα, θα ξέρουμε πού πάει το υπόλοιπο κομμάτι. Άρα εσεί με την εμπειρία σα, επειδή μα έχετε πει ότι έχετε κατέβει και στην Αθήνα για το κομμάτι τη εκαθάριση. Ε, ποιε... Τι, Άλλο τι κομμάτι είναι η καθάριση. Τι θα πρέπει να κάνει Το οποίο κανένα δεν ασχολείται. Φυσικά ναι. από σήμερα δεν ασχολούμαι κι εγώ έτσι. Α βρουν άνθρωπο να πάει να ασχοληθεί. Δεν θα κάθομαι εγώ να τρέχω να ξοδεύω από την τσέπη μου πάνε έλα χρήματα και να έχω το κάθε τυχόντα άσχετο ο οποίο δεν ξέρει τι ισχύει να αρχίσει να λέει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Με συγχωρεί πολύ. Τέλο. Μέχρι προσωπικό, εδώ ήταν. Είναι προσωπικό. Αφορά. Ναι, Βεβαίω ναι. προσωπικό. Γιατί να το κάνω έτσι. Τελείω. Είναι ανήθικο. Αυτό που έχω κάνει τόσο καιρό το καταλάβατε. Το ότι δεν έχει άδεια το κολυμπητήριο. Άδεια λειτουργία δεν έχει το ίδιο το χαριλάου. Το πιστεύετε αυτό. Το γήπεδο, ναι. Βεβαίω. Ούτε το κολυμπητήριο, ούτε το γυμναστήριο, ούτε τίποτα. Πόσο θέλει κάθε άδεια, ξέρετε. Πώ λειτουργούσε χωρί άδεια. Ξέ, δεν ξέρω. Ρωτήστε αυτού που ήταν πριν από εμά. Στον Ερασιτέχνη. Ξέρετε πόσε χιλιάδε ευρώ θέλει κάθε τμήμα από αυτά για να λειτουργήσει. Οι άδειε βγήκαν. Έτσι. Να. Έψαξε κανεί να δει ποιοι τρέξαν και γιατί βγήκανε και πόσα χρήματα πληρώθηκαν, από πού πληρώθηκαν, χωρί να έχει ο ερασιτέχνη πεντάρα. Δεν έψαξε κανεί. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Δεν με έψαξε κανείς. Τα οποία θα πρέπει να ασχολείται ε. ο ερασιτέχνη και τα μέλη του και όχι με τη δημιουργία εντυπώσεων και, το... και ανακοινώσει και τοποθετήσει. Το, το ρίσιο χρήμα. είχε άδεια λειτουργία. Δηλαδή μα λέτε ε. ότι τίποτα από όλα το αυτά Το ρίσιο δεν έχει άδεια. είχε, άδεια λειτουργία ω χώρο αθλητικό <χωράφι>, χωράφι ήταν. Ξέρετε ότι δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο το ρίσιο. Όχι. Ούτε αυτό έχει γίνει. Ούτε αυτό έχει γίνει. Ξέρετε από πότε είχε να κάνει φορολογική δηλώριση τη τέχνη. Γνωρίζετε, Όχι, αλήθεια είναι όχι. Μέχρι πέρσι μιλάω όταν ήρθα εγώ. Ωραία, πάτε να ψάξετε. Δεν θα κάθομαι να στα τα λέω. Μ, Όλα όσα σα είπα, καταγράψτε τα. Πάντε ψάξτε τα και να αυτά είναι τα προβλήματα που έχει ο Άρη. Ούτε ο Καλαετζίδη, ούτε ο Αρμανιτίδη, ούτε χιλιδιό. Και να σταματήσει το κοτσομπολιό και το ξεκατίνιασμα. Είναι χιλιάδε κόσμο. Μην τον παραπληροφορούμε. Και επιτέλου να αναλάμουν πέντε τεχνοκράτε έτσι, να ασχοληθούν ουσιαστικά και αθόρυβα. Και όχι μέσα από το Facebook. Όχι ήξερα το ένα και δεν ήξερα το άλλο. Ωραία, έλξε το μνημόνιο. Α τα βάλουμε κάτω. Έτσι, απολογιστικά. Ο ραστέχνη γενική δεν ξέρω ποιο. Εντάξει, καλά, ετζίδεις. Τι έκανε με βάση το μνημόνιο, αυτά. Ο τι έκανε, αυτά. Φωτιάδη, αυτά. Και μετά να γίνει λόγο. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τα έχει ερευνήσει κανένα αυτό όλα τα πράγματα. Βγήκε άδεια και για το ορίσιο. Οι αθλητικοί χώροι δεν κατάσχονται. Είναι άλλο τμήμα πληστηριασμού. Όλοι αυτοί που αγαπούσαν τον Άρη, έτσι, τόσα χρόνια πίσω στην ΠΑΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, αναλάβανε μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν κάτσαν να δούνε αν έχει άδεια λειτουργία σε αυτή η εταιρεία ή αν το γήπεδό τη είναι γήπεδο ή είναι γραμμένο σαν χωράφι. Πάω να το δηλώσω στο ρίσιο τώρα, τάγκ να το έκανα, ότι είναι δικό μου, το έπαιρνα. <laughs> Κατά τα άλλα. Φοβερά πράγματα μα λέτε τώρα. Φοβερά, η αλήθεια είναι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δείχνει την προχειρότητα και νομίζω εδώ δικαιολογεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και Φωτιάδη, για ποιο λόγο έφτασε εδώ που έφτασε. Και νομίζω... μετά κάθονται και λένε. Όχι, θα έρθει πάλι ο Φωτιάδη, θα μα πάρει σβάρνα κτλ. Φυσικά θα σα πάρω σβάρνα. Δεν έχω ράφει του πατέρα σου ο Ρασιτέχνης. ή ο, ο Μπορεί, μπε. Δεν μπορεί δρόμο. Όχι για να έχει τον τίτλο να το πες μάγκα και να γράφει στο facebook βλακίε. Έτσι. Και επαναλαμβάνω. Πάω σε άλλο θέμα. Τη φιλία μου με τον με το Δημήτρη. Έτσι. Τον Καλαϊτζίδη. Αν ήθελα, μπορούσα να είμαι πρόεδρο τέχνη και να τα κάνω όπω ήθελα. Μπορούσα. Δεν το έκανα. Γιατί, γιατί αγαπάω το φίλο μου. Δεν θέλω να τον εκθέσω. Φυσικά είχα και άλλου λόγου προσωπικού, του ξέρετε, με μέλη τη οικογένειά μου κτλ. που αναγκάσα να φύγω. Τώρα έχω ένα άλλο ακόμα λόγο να μην ξανασχοληθώ. Διότι αυτό είναι το ευχαριστώ. Να βγαίνουν άνθρωποι που πρωί-πρωί με παρακαλούσαν, αμάν όμοιρε φέρε χρήματα, στα μονοπάτια ραντεβού να του δώσω να μην κοπή, και να βγαίνουν τώρα και να λένε στα facebook ότι βλακία του κατεβαίνει στο κεφάλι. Θέλουν το καλό του Άρη αυτοί όλοι και θα συμμετέχουν και θα προεδρεύσουν τη Γενική Συνέλευση και θα πούνε δεν ξέρω τι και πώ. Έτσι, και τι είναι ο Καλάιτζίδη. Έμπορο ναρκωτικών είναι. Έχει πάει μέσα για ναρκωτικά. Έχει πάει μέσα για στημένα μάτ όσο ήταν προπονητή σε άλλη ομάδα. Έτσι. Κατηγορείται για πλαστά χαρτιά, φορολογίε και τι, τι έχει κάνει. Θα μου πει εμένα κανένα ποιον έχω φίλο. Δικαίωμά μου είναι να έχω ποιο θέλω φίλο. Mm. Με ένα δικό σα φίλο, εγώ σκοτώνομαι. Πάνω να πει ότι κι εσεί. Ποιο φίλου έχει, του βάζω εγώ στο. Ε, το ίδιο είναι, κάδρο. Τι λογική είναι, είναι, είναι αυτή. Αυτή τη λογική είναι. Επειδή έτυχε να είστε. Λοιπόν, εγώ θέση δεν θα πάρω. Τα προβλήματα ήθελα να πω. Α, η Γενική Συνέλευση έχει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά προβλήματα έτσι, που αφορούν όλο το οικοδόμημα του Άρη. Έτσι, και όχι να κάνω εγώ το κέφι μου αν μπει ο Αρβανιτήδη, ο Καλαϊτζήδη ή ο Γαλανό, ο δεν ξέρω ποιο. Επειδή ε, έχουμε μια διαδικασία την, ε... Ε, καταγεγραμμένη ε, την Δευτέρα ε, σύμφωνα με την οποία θα παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις και θα αποφασίσει και όπως λέτε να τον αφήσουμε με ηρεμία να αποφασίσει το, τον κόσμο του Άρη αυτός τους 170 τόσους πόσοι είναι, πως είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι ε, επειδή μας, μας είπατε και δεν το κρύψατε ότι μιλάτε με τον κύριο ε, Κάλλας εφαιρθώ, ε, γιατί να μην μιλάω, έχω κανένα λόγο να μην μιλάω και επειδή τότε ως αντιπρόεδρος του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ ε, ήσασταν ένας από αυτούς που ψάξατε το, το οικονομικό του προφίλ και Δεν το background... Δεν ήμουν αντιπρόεδρος, όχι, αλλά ναι. το ψάξα. Ναι. Ε, σας ρωτάω ευθέως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί, αναφέρουμε στο οικονομικό κομμάτι, την επόμενη μέρα του Άρη. Θα σας πω κάτι. Λοιπόν, επειδή η οικονομική επιφάνεια του κάθε ανθρώπου είναι στα προσωπικά δεδομένα. Ναι, δεν σα είπα να μα πείτε νούμερα. Δεν, δεν σα είπα να μα πείτε νούμερα σε Έτσι, καμία περίπτωση. Κυρία Ούτε θα αναφερθώ προσωπικά. Θα αναφερθώ στο παρελθόν από την παρουσία του μέχρι τώρα στον Άρη. Αν όλα ήταν τακτοποιημένα, αν όλοι ήταν πληρωμένοι, αυτό το ξέρει ο Έτσι. Και φυσικά το ξέρουμε και όλοι ήταν τακτοποιημένα. Έχουμε δείγματα γραφή. Η παρελθούσα κατάσταση μα δείχνει ότι ναι, μπορεί να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Ούτε μπορώ να πω ότι και οι υπόλοιπο ψήφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν του γνωρίζω του ανθρώπου. Γιατί να κακολογήσω. Εγώ θα αισθανόμουν αλλιώ. Θα έθετα άλλα ερωτήματα στη Γενική Συνέλευση. Αν εγώ ήμουν πρόεδρο, τι θα έκανα. Θα ζητούσα ποινικά μητρό. Θα ζητούσα συ, συμμετοχή σε άλλε εταιρείε παρόμοιε ή παρεμφερεί. Γιατί υπάρχ, μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα ζητούσα ποινικά μητρώα, αυτά τα πράγματα δεν δάζει ζητούσα προσωπικά δεδομένα. Εγγυητική τραπέζη για να πάρει αληθινή για 5 εκατομμύρια πρέπει να δώσει 25 χιλιάρικα, έτσι. Για να πάρει από αυτέ τι μου θέλει 100 ευρώ. Ούτε είναι πιστήριο η εγγυητική επιστολή τραπέζη. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι τρόποι να το κάνει όλο αυτό. Εγώ θα έβαζα την ελληνική πραγματικότητα του σήμερα σε σχέση με τον Άρη. Δηλαδή, πέσω ότι έχει όλα τα χαρτιά, έχει τα πάντα με το capital control, με την πορεία της χώρας εκεί που πάει και 100 εκατομμύρια να έχεις στην τράπεζα μπορείς να υποστηρίξεις οικονομικά τον Άρη. Καταλάβατε τι εννοώ. Θα είναι πρόβλημα, ναι. Έτσι. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, τα χρήματα προέρχονται εντό Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, αν υπάρχει χρηματορροή από το εξωτερικό, δεν το λέω για τον Κάλα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άλλο υποψήφιο, δεν ξέρω πολύ, τον άνθρωπο. Κύριε Παπα-Κωνσταντίνα. από αυτό. το εξωτερικό. Λοιπόν... Ναι, ακόμη και αν έρθουν λεφτά από το εξωτερικό, όμω πώ θα τα πάρει και, και εκεί θα, θα πρέπει κάπου... να ερωτηθεί ποια θα είναι η διαδικασία που θα έρθουν. <laughs> 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 Ό,τι ναι. ισχύει δηλαδή για το εσωτερικό. Σωστά. Ισχύει και για το εξωτερικό. Γιατί έτσι. Καλέ οι προτάσει, κύριε Σαβόπουλε. Καλά όλα. Αλλά άμα πάμε στο διατάφτα. Έτσι. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Βεβαίω, διότι πέρα. υπάρχει ένα νούμερο αρκετά μεγάλο κάθε μήνα που πρέπει να μπαίνει. Πώ θα μπαίνει. Ναι, για παράδειγμα, οι ενημερώθηκαν οι ποδοσφαιριστέ φεύγοντα τελευταία μέρα των προπονήσεων ότι τα χρήματα του Ιουνίου δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν. Όχι γιατί δεν υπήρχαν. Ε. Τα είχε στείλει ο κ. Κάλλα. Απλά έκλεισαν οι τράπεζε, είχαμε την τραπεζική αργία. Μπήκε και το capital control και δεν ήταν Τα πήγαιναν οι πάλι και είτε τα βγάζανε 60-60. Είτε γίνει ΠΑΕ, είτε γίνει ΤΑ, αυτό το πρόβλημα υφίσταται. Είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να ασχοληθεί. Εγώ αυτά θα ρωτούσα. Όποιο μου δίνει απαντήσει σε αυτά, θα του δίνω το προβάδισμα. Λοιπόν, αυτά, με αυτά θα πρέπει να ασχοληθούν και οι υποψήφοι επενδυτέ. Θέλουν να αναλάβουν ένα εγχείρημα. Που μπορεί να μπορούν. Το καθεστώ, το νομικό στην Ελλάδα, υπάρχουσα κατάσταση, του επιτρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Και φυσικά θα εξέταζα τα κίνητρα. Ο κύριο Κάλλα είπε ότι επιχειρηματικά είναι τα κίνητρά μου και θέλω να βγάλω λεφτά. Σωστά. Οπότε φυσιολογικά κι εγώ για να είμαι αντικειμενικό, δεν θέλω κανένα να χάσει τα λεφτά του. Του είπα, μην ασχοληθεί με τον Άρη. Γιατί όπω είναι η οικονομική κατάσταση τη χώρα και όλο το κομμάτι αυτό. Είναι αβέβαιη η επένδυση. Δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Ό,τι και να πάρει, θα τα χάσει. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, οι άλλοι κύριοι τι κίνητρα έχουν, δεν γνωρίζω, υγιεί θα είναι φυσικά. Δεν λέω ότι είναι αντίθετα. Έτσι. Του ενό τα κίνητρα που τα λέω, λέω και την άποψή μου την οποία την είπα στον ίδιο, την έχω πει δημοσίω. Την ξέρει και ο ίδιο, μπορεί να τον το ρωτήσετε. Έτσι. Λοιπόν, τα κίνητρα. Καταλάβατε. Ναι. No. Αντέχω κι εγώ 100 εκατομμύρια, α Έτσι, πάει, γίνεται. Μετά από δύο χρόνια, πουλάω τι μετοχέ στο ζαβίδι. Τον αιώνιο αντίπαλο, τώρα τυχαίο το. Ναι, no, ναι. No. Έτσι, στο Μαρινάκι, στον uh, Τι γίνεται. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Είναι άνθρωπο που τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε το παρελθόν του ποιο είναι. Ξέρουμε τα κινητρά του. Το ότι εντάξει είμαι Αριανό ή θα γίνω Αριανό ή έγινα σε μια νύχτα, για μένα δεν ισχύει. Ε, και τα ένα τεχνοκρατικά. Έτσι. Μπορεί να μπει νομικά ρήτρα ότι δεν δικαιούται να πουλήσει τι μετοχέ του κτλ. Δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί να μου πει. Εταιρεία ανώνυμη είναι. Καταλάβατε τι θέλω να και πω. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί ο εραστέχνη, γιατί εγώ αυτό το λέω τι τελευταίε μέρε συνεχώ, να δεσμεύσει τον επόμενο ιδιοκτήτη τη εταιρεία στο να μην δημιουργήσει ούτε ένα ευρώ χρέο. Ναι, με αυτά πρέπει να ασχοληθεί και κάτι άλλο. Έτσι. Ξέρει κανεί το δικαστικό παρελθόν του καθενό. Μπορεί ο Κάλλα να έχει κάνει να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο ή να είναι κλέφτη. Σωστά. Έχει την ομάδα και μετά από ένα χρόνο, σκάει ένα μπαμ, πάει και ο Άρης μαζί. Αυτό ισχύει για όλους τους υποψηφίους, έτσι. Να. Δεν είναι μια απλή ψηφοφορία, μια απλή πρέπει. Θέλει... Για μένα δεν θα τελειώσει μια μέρα. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αν ήμουνα, θα έλεγα, παιδιά, τι κριτήρια βάζουμε, έτσι. Αυτά αυτά είναι τα κριτήρια για τους υποψηφίους. Και θα προσπαθούσα, στο μέτρο που μπορούσα, μαζί με τους νομικούς στου οικονομολόγου μου, θα έκανα μια επιτροπή αξιολόγηση, την οποία αυτέ είναι οι αξιολογήσει μα κτλ. Να τεθεί το θέμα δημοκρατικά στη Γενική Συνέλευση, να μπορεί και ο κόσμο του Άρη να πληροφορηθεί πρώτα ποια είναι τα σημεία τα επίμαχα όλα αυτά που σα είπα πριν, τα κίνητρα αυτών. Εγώ αυτό θα έκανα. Χωρί να. Δεν γνωρίζω τι κάνουν τα παιδιά στη... του Εραστέγγια για τη Γενική Συνέλευση, χωρί να θέλω να πω ότι δεν τα κάνουν. Μπορεί να τα κάνουν και αυτά. Έτσι. αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Δεν θέλω να απαξιώσω κανέναν. Δηλαδή, λέτε ενδεχομένω ότι θα ήταν προτιμότερο να μην πάμε σε μια διαδικασία ψηφοφορία μετά την κατάθεση των προτάσεων και των ερωτήσεων και όλε τι διαδικασίε. Αν, αλλά... αν έχουν όλε τι απαντήσει ναι. στα κύρια ζητήματα. Να καταφέρουν φυσικά, και, απαντήσουν φυσικά, και τους πείσουν, να πάνε. Ναι. Ναι. Για μένα α δούνε τι προτάσει των υποψηφίων. Μετά α αξιολογήσουν τι προτάσει με βάση αυτά τα ζητήματα τα οποία τίθενται. Ιδρύση ΠΑΕ, ίδρυση ΙΤΑ. Ναι. το μέλλον του Άρι, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο Άρι δεν είναι κτήμα μου ή κτήμα σα, ανήκει στου Αριανού που έχουν πεθάνει, σε εμά και στου Αριανού των επόμενων αιώνων. Πείτε μα κάτι, ε, γιατί ε, το σχολιάζει πολλοί κόσμο και ενδεχομένω να επηρεάσει και τη Γενική Συνέλευση. Επειδή μα είπατε, δεν, δεν μα το κρύψατε, ότι έχετε διατηρείτε προσωπική επαφή. Είναι φίλο σα ο Δημήτρη Ωκαλατζίδη. Ε, λογικά, επειδή κινείστε σε ένα κίτρινο μαύρο χώρο, προφανώ έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για το υπάρχει... γεγονό κυρίω ότι και θύμα έλλειμμα εμπιστοσύνη. Λένε αρκετοί, μα καλά, δεν έβγαλε την ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, να το πω έτσι λαϊκά, στην, στη Football League. Τερμάτισε η ομάδα δεύτερη, έστω και αν για ένα γκολ συνέβη αυτό και για ένα και μοναδικό παιχνίδι. Είναι μια πραγματικότητα. Συνέβη όμω. Παρότι υπήρξε και οικονομική συνέπεια για έξι μήνε, υπήρξε όμω και μια αγωνιστική αποτυχία. Είναι η αλήθεια, γιατί ο Άρης Αρ... δεν βγήκε πρώτο, βγήκε στη ΓΑΜΑ Εθνική δεύτερο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λένε πώ να τον εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο να κάτσει προπονητή σε μια πιο δύσκολη κατηγορία, εφόσον μιλάμε για, την, για τη Football League. Και, και θέτουν ξεκάθαρα ζήτημα, ζήτημα καλαϊτζίδι. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε, και εγώ αργιανό είμαι έτσι. Ναι, δεν υπήρχε κανεί ότι άλλη ομάδα. Η <στη> αποτυχία <στη> με πόνεσε και εμένα. Άσχετη με φίλο μου καλαϊτζίδι. Λοιπόν. Το προπονητή μια ομάδο το διαλέγει το συμβούλιο. Mm. Να μιλάμε στα αντικειμενικά. Έτσι. Εκτό άμα θα πρέπει να κάνουμε ψηφοφορία για το ποιον θέλουμε προπονητή. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, άμα θέλουμε να γίνει για να είμαστε εντελώ δημοκρατική. Έτσι δεν μπορώ εγώ σε έναν ε, που έχει μια εταιρεία και έχει βγάλει κάποια εκατομμύρια, κάποια χρήματα, να του πω ότι θα πάρει αυτόν τον προπονητή, δεν θα βάλει και ποιον θα βάλει. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ επειδή είμαι ο εξαπορήτων, έτσι, όπω με αποκαλούνε, mm. να ρωτήσετε τον κύριο Κάλλα. Του είπα να μην είναι ο αδερφό του προπονητή. Έτσι. Έχει μια οριμότητα στην ηλικία του, έχει κάποια γνώση στο ποδόσφαιρο. Φιλικά του έχω πει να πάει σε ένα επίπεδο παραπάνω από αυτό που είναι. Και για τα διοικητικά θέματα και τα λοιπά και τα λοιπά και, τα λοιπά. Λοιπόν, και να μην περιοριστεί στον απλό ρόλο του προπονητή. Εντάξει, αυτή είναι η απόψη μου αφού τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Έτσι. Και προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, δεύτερο. Να το δούμε τώρα αντικειμενικά σαν να δεν είναι ο Καλάιτζίδης. Εντάξει, λοιπόν. Πότε ανέλαβε ο Καλάιτζίδης, τάδε Πότε έληξε την τάδε. Αγωνιστικά πώ ήταν η ομάδα, είχε τόσε νίκε και μια σοπαλία νομίζω. Στο τέλο. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αν το δει έτσι απομονωμένα, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει αποτυχημένο. Σωστά. Και θα πει να σου δώσω μια ακόμα ευκαιρία. Εντάξει. Μετά, θέλει να το πάμε πιο βαθιά. Να δούμε ποιε ήταν οι συνθήκε, αν είχε τα εφόδια ο προπονητή. Έτσι. Να μπορέσει να αποδώσει ο ίδιο του. Γιατί αυτό είναι αφίδρομοι παίκτε με τον προπονητή. Εντάξει. Ήταν πληρωμένοι παίκτε. Ήταν γιατί του πλήρωνε ο ίδιο. Mm -hmm. Σωστά. Υπήρχαν άλλου είδου ελλείψει. Όχι. Υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν αυτά. Εντάξει, Όλα υπήρχαν. Ήταν, Έτσι. Ναι. Τα πάντα υπήρχαν. Ανέλαβε α πούμε από τη δεύτερη αγωνιστική και δόθη. ήξερε την κατάσταση. Σωστά. Γιατί ο ίδιο δεν είχε χτίσει το ρόστερ πριν. Ναι. Και λοιπόν. η ομάδα δεν βγήκε πρώτη για τα μεγέθη του Άρη, ναι, αγωνιστικά υπάρχει αποτυχία. Τι θέλετε, να λιβανίζω τα του και να του λέω στου καλύτερου τη Δεν γίνεται αυτό, γιατί τον αγαπάω, γιατί είναι φίλο μου. Ή να πω στον αδερφό του, όχι, επέμενε εκεί, όχι. Αν θέλετε, ο καλύτερο τη γη να ήταν, αυτή τη στιγμή, καλό ή κακό, υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Έτσι, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν θέλω να κάνω και μια άλλη υπόθεση εργασία. Πε ότι παίρνει ο κύριο Κάλλα ομάδα, σωστά. Λοιπόν, έχει τον αδερφό του προπονητή. Και αύριο μεθαύριο γίνεται ένα αρχιεστικό αποτέλεσμα. Όχι φέτο του χρόνου, σε τρία χρόνια. Δεν θα αναγκαστεί να αλλάξει προπονητή, μπορεί ναι. να είναι ισοβίωση ο ίδιο ο προπονητή στον Άρη. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα αριανοί μα ακούν έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε σαν κλαμάρε. Εγώ λέω την αλήθεια. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που θα πάρει την ομάδα. Αυτό θα κρίνει. Μπορεί να την πάρει ο κ. Εφτά χρόνια τον νικητή του το κ. Καλατζίδη. Μπορεί να τον κρατήσει ξανά. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω. Δεν είναι δικό μου ο ρόλο. Λέω απλά, ούτε έχω βάλει το μυαλό μου στη διαδικασία. Λέω απλά, απαντάω στο ερώτημά σα. Είναι... Νομίζω το διασάφησε. Αν νομίζετε κάτι άλλο, να συνεχίσω πάνω στο θέμα. Όχι, νομίζω να μα το ξεκαθάρισα. που δεν, το αγωνιστικό δεν είναι δική σα ευθύνη ασφαλώ, ούτε είναι η δικότητά σα. Και δεν υπάρχει λόγο να μην τα πω γιατί τα έχω γράψει και με email. Αν έχει τον υπολογιστή, μπορώ να σα τα δείξω. Όχι από τώρα. Και τα έχω γράψει και στον κύριο Κάλλα αυτά τα πράγματα. Διότι τον άνθρωπο δεν έχω καμιά στενή σχέση μαζί του. Ναι, μιλάμε στο τηλέφωνο από τον Ιανουάριο και δώσε τον έχω γνωρίσει, έτσι. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι με αισθάνεται φίλο του, εγώ τον αισθάνομαι φίλο μου, παρά ότι λένε ότι μου εκπρόσωπο και εξαπορρίτων Τη οικογένεια, εγώ μπορώ να αποδείξω αν είμαι ή δεν είμαι. Αυτοί που τα λένε μπορούν να αποδείξουν ότι είμαι. Καταλάβετε τι θέλω να σα πω. Για τώρα τα λέμε δημόσια. Έτσι δεν είναι. Mm. Οπότε, αν πάρει ο Κάλλα στην ομάδα, όλα αυτά τα παπαγαλάκια, άλλο να αναβρούνε να παίρνουν τηλέφωνο πλέον να παρεμβαίνει στον Κάλλα για να ζητάνε λεφτά. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Mm. Διότι εγώ έκανα το αμορτισέρ. Ποιο δεν γούσταρε τον Κάλλα έτσι, τον όμοιρο τηλέφωνο. Το κατάλαβε τι γινόταν. Άντε, εγώ να κρατάω άμυνε. Γιατί να κρατάω, Έχω λόγο να το κάνω πλέον. Κοιτάξτε, δική σα επιλογή βέβαια. Βεβαίω για τον καλό άκη, της ομάδος. το καλό τη ομάδα. Δεν το έκανα για κανένα άλλο λόγο. Για μένα ήταν μόνο και τίποτα άλλο. Και ψυχική. Είναι έτσι ή δεν είναι. Έτσι όπω μα τα περιγράφετε. <laughs> ναι. Έτσι είναι. Άξι, νομίζω ότι αποσαφηνήσαμε μαρκ... Δεν ρώτησα κάτι το οποίο επίση θα ήθελα να διευκρινιστεί μια σχέση το επιδιαιτητή στο, στο, περίφημο μνημόνιο, αυτό το, α, το, αν υπάρχει όρος για υπεραξία να διευκρινίσουμε. Κοιτάξτε, από ό,τι θυμάμαι υπάρχει μέσα μια αναφορά στην υπεραξία της ομάδος, το οποίο λέει αυτό το άρθρο θα καθοριστεί αργότερα. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει ως εξή ότι έχεις μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και πας στη ΒΙΤΑ. Έτσι, τώρα ο Άρης δεν έχει πάει στη ΒΙΤΑ ακόμα, οπότε είναι ανούσιο να μιλάμε. Έτσι, λοιπόν, και έρθει κάποιος επενδυτή. έτσι, έγινε στη φιλοσοφία ότι θα δοθεί μια υπεραξία στον ερασιτέχνη. Να το διευκρινίσουμε, τον στον όχι αγορά, στον γκάλα, mm. στον ερασιτέχνη. Όχι, 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 στον ερασιτέχνη. Διότι μπορεί να έχουμε ας πούμε, παίχτες που είναι από τι ακαδημίε και τα λοιπά να πάρουν στην πορεία, αφού θα είναι εθνική, μια μεταγραφή. Καταλάβατε. Να μην έχει κάποιο όφελο ο ερασιτέχνη mm. που Α, είχε στη, την ομάδα. Στη λογική δηλαδή την του σου, αυτό σου, σου, αυτό σου, 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 σου δίνουμε, κύριε Σαβόπουλο, ένα τμήμα του ερασιτέχνη ήταν. Ναι, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έτσι. Ναι. Ο Ερασιτέχνη την έχει την ομάδα αυτή τη στιγμή. Σουστά, Δεν την έχει ο Κάλλα. Όχι, όχι, σωστά. Ναι. Με μια απόφαση του Δουσού του λέει του Κάλλα, άντε γεια σου. Και τελείωσε. Ναι. Σχίζει και τα διευκολύνσει και γεια σα όλα. Τελειώσαν. Κατάλαβε τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό τον Ερασιτέχνη αφορά. Η παρουσία του Καλαϊτζίδη και του στον Άρη έχει τελειώσει 30 Ιουνίου. Σωστά. Ναι. Η υπεραξία άρα ναι, αλλά η αγωνιστική περίοδο λογικά δεν έχει τελειώσει όμω. Γιατί δεν έχουν επικαιρωθεί οι βαθμολογίε. Εγώ μιλάω με το σήμερα. Να, να. Δεν ξέρω τι... πού θα επικαιρωθούν. Μπορεί να πει πέφτει ο Άρη στη ΓΑΜΑ, Μένει. Πάει στη Β. Σημασία έχει το εξή, κυρία Σαββούλη. Όπου και να είναι ο Άρη, είναι ο Άρη. Όπου και να είναι ο Άρη, πρέπει να είμαστε δίπλα του. Όλοι να τρέχουμε και να βοηθάμε. Η αρρώστια μα είναι διχόνια. Αν αυτό το πράγμα δεν φύγει, η εγωπάθεια, η εμπάθεια, πολύ δύσκολα ο Άρη θα σηκώσει κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, είναι αρρώστια αυτό που τρώει τα σωθικά μα. Φαίνεται έτσι από την ενασχόλησή σα αυτόν τον Μα αυτό σα το είπα χρόνο. 50 γεγονότα, να σα πω κι άλλα. Να σα πω κι άλλα. Είναι δυνατόν να κρίνετε το μέλλον του Άρη στο ξεκατίνιασμα στο Facebook σε ποιανού άρμα θα πάει ο Άρης. Έτσι. Άρα δεν έχουν αντιληφθεί τι άρμα είναι ο ίδιο ο Άρης, όλοι αυτοί που τα λένε. Κατάλαβε. Δυστυχώς Δυστυχώ ο Άρη μπορεί να πορευτεί και χωρί εμά είναι τεράστιο το μέγεθο. Αυτό είναι το μόνο βέβαια. Εύχομαι να επηρέασε ο κόσμο του Άρη την Δευτέρα να το σκεφτεί, να το σκεφτεί καλά τι αποφάσει που θα πάρει. Να, ακού, να ακούσει. Οι αποφάσει ο... που θα πάρει να είναι τεκμηριωμένε, να μην είναι σαν το ναι και το όχι που ψηφίσαμε πριν δύο εβδομάδε και τελικά είτε είναι, είτε όχι. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Ήταν το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρα ολόκληρο λαό σύρθηκε σε κάτι το οποίο το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Για ναι. ε, να μην σύρθει και ο Άρης, γιατί και ο Άρης αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σα το λέω, έχω βρει πολλά σημεία που είναι μια μικρογραφία τη Ελλάδο. Ναι. Βέβαια, υπάρχει και άλλη άποψη όσων λένε ότι δεν γίνεται. Κύριε Φωτιάδα, να αποφασίζουν 170 τόσοι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Και ότι θα έπρεπε να διευρυνθεί το ο εκλογικό κατάλογο. Αν μπορώ να το, πω, να το πω έτσι. Κοιτάξτε να σα πω κύριε Σαββόπουλο, πάνω σε αυτό. Ο Άρη πάντα ήταν στην Εθνική πρωταγωνιστή. Υπήρχε. Η PAE, έτσι. Λοιπόν. Ε, δεν είχε ο λόγο ο λαό, ο ποδοσφαιρικό του Άρη, ο χιλιάδε να πάνε γραφτεί στον Αριστερά για να έχει δικαίωμα ψήφου. Ναι. Η ομάδα δυστυχώ δεν είχε άλλη επιλογή. Πήγε στη Γάμα και αυτοί που είναι εκεί, οι άνθρωποι θα κληθούν να αποφασίσουν. Καλό ή κακό είναι το καταστατικό. Δεν φταίει ο λαό του Άργη αυτό, ούτε ο Εραστέχνη. Ναι. Η κατάσταση οδήγησε εκεί του. Ε, θα μπορούσε ενδεχομένω, δεν ξέρω αν μπορεί και ο λαό Εραστέχνη να, 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 δώσει τη δυνατότητα σε Αριανού που ήταν ενδεχομένω γραμμένοι στη Λέσχη Φιλονάτη, στη, στη, στην Κουμουά, να μπορούν να ψηφίσουν. Ε, είχε υποθεί ότι θα μεταφέρονταν όλοι αυτοί στον Εραστέχνη αυτομάτω. Δηλαδή θα μπορούσε να βρεθεί ένα τρόπο να, να ανοίξει η εκλογική διαδικασία και να είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Να ψηφίσει πολύ περισσότερο κόσμο από αυτά τα 177 άτομα που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, συμφωνώ με ό,τι λέτε, αλλά αυτή τη στιγμή το καθεστώ που μιλάμε είναι αυτό. Δεν νομίζω μέχρι τη Δευτέρα να προλάβει να το αλλάξει. σω ίσως, ίσως, θα... βέβαια, ίσως, βέβαια η, ε, η φετινή εμπειρία και αυτό που συμβαίνει τώρα να οδηγήσει αρκετό κόσμο στο να γραφτεί στον αεραστέχνη γιατί και να συμμετέχει στι διαδικασίε, το εκλέγει, το εκλέγεστε να έχει τη δυνατότητα. Έχει δικαίωμα ψήφου μετά ένα χρόνο. Ναι. Ε, ναι, θα γίνει ένα δόκιμο μέλο και κάποια στιγμή θα μπορεί να το κάνει στην επόμενη εκλογική διαδικασία, εφόσον χρειαστεί. Γιατί ε, όχι μόνο ε, για να ψηφίζεις ή να ψηφίζεσαι, αλλά για να βοηθά με αυτόν τον τρόπο τον ερασιτέχνη. Να είναι βιώσιμο και να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αν ο καθένα μα δώσει από 20 ευρώ, όπω είναι η συνδρομή, μνοί. 2 ευρώ το μήνα δηλαδή, στον εαριστή, από το κουμπαρά του βγάζει 2 ευρώ, κάθε, θα βάζει στην άκρη για τον εαριστή. Δεν νομίζω ότι παρά τι δύσκολε σημερινέ συνθήκε, για τον Άρη ο Αριανό δεν θα μπορεί ένα 20 ευρώ να το δώσει. Σκεφτείτε πόσα μέλη θα μπορούσε να έχει και πόσα χρήματα ετησίω από τι συνδρομέ ο εαριστή για τα τμήματά του. Κοιτάξτε, ο είναι ο θεματοφύλακα, σαν να το πούμε, η μαμά του λόχου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σα ανέφερα μερικά περιστατικά. Έχουν μυαλό κόσμο, μπορεί να καταλάβει το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, επειδή ο Άρης είναι 90% μπάσκετ και ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα είναι το υπόλοιπο κομμάτι, εντάξει, φυσιολογικό είναι ο λαό του Άρη να μην πολύ ασχολούνταν με τα υπόλοιπα. Αν και έχουμε τμήματα τα οποία ο Άρης έχει πάρει πρωταθλήματα. Είναι το πόλο, αστόμως. το βόλεϊ, Ολυμπιονίκε έχουμε βγάλει. Είναι, τα μεγέθη είναι τεράστια. Απλά εμεί, μάλλον δεν αντιληφθήκαμε πόσο μεγάλο μέγεθο είναι ο Άρης ναι. και με τι πράξει μα και την οτροπία μα το μικραίνουμε. Είτε με τι εμπάθειε, είτε με τη διχόνια μα, είτε με όλα αυτά. Και δεν κοιτάμε πώ θα κάνουμε τον Άρη καλύτερο και μέσα από εκεί να γίνουμε κι εμεί λίγο καλύτεροι σαν άνθρωποι και σαν Αριανοί. Άρα λοιπόν, ίσως ίσω είναι μια ευκαιρία, μια αφορμή αυτή να στραφεί ο κόσμο κοντά στον Εραστέχνη για να βοηθήσει και τα υπόλοιπα τμήματά του και να καταλάβει και ο κόσμο επίση ότι. Με την ε, ψήφα του τη Δευτέρα, ε, ουσιαστικά αποφασίζει και το μέλλον του εραστέχνη. Γιατί ένα εραστέχνη χωρί μία δυνατή ΠΑΕ, με το καλό, δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τι υπάρχουν συνθήκε, ναι. ναι. Θα είναι πολύ δύσκολο, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν θα κλείσει, θα βάλει λουκέτο, γιατί και αυτό είναι πολύ πιθανό για μένα, ειδικά σε πολλά τμήματα. Αλλά θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, εάν. Uh, δεν υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με την ΠΑΕ και μια δυνατή ΠΑΕ η οποία θα σέβεται τι υποχρεώσει τη απέναντι στον αεραστέχνη, ενώντα θα αποδίδει τα νόμιμα 10-15% επί των καθαρών, επί των ακαθάριστων. Όλα αυτά πάσης, πρέπει να εισπράττει από την ΠΑΕ ο αεραστέχνη. Διότι, όπω είπατε κι εσεί, υπάρχουν κάποιε συμφωνίε με το ΙΚΑ, με το ΑΕΡΟ, πρέπει μηνιαίω να δίνονται κάποια χρήματα. Λοιπόν, εφόσον χρήματα. δεν μπορεί λοιπόν ο αεραστέχνη να πληρώνει αυτά, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα κατεβάσει ρολά και θα κλείσει το μαγαζί. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η απόφαση που θα πάρθει τη Δευτέρα. Για τον Ερασιτέχνη, για μένα. Πέρα από όλα τα άλλα, φυσικά πέρα από το ποδόσφαιρο που το αγαπάμε όλοι και είναι η τρέλα μα και η καψούρα μα και θέλουμε επιτέλου να το δούμε να επιστρέφει εκεί που πρέπει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι με την ψήφο αυτή επηρεάζεται και ο Ερασιτέχνη αμέσω και εμέσω. Συμφωνώ απόλυτα κύριε Σαββόπουλο. Απλά επιμένω στο θέμα νοοτροπία. Έτσι. Αυτή την ομάδα πρέπει όλοι να την αγκαλιάσουμε και όχι να τη δούμε ένα πεδίο ανάδειξη του εγώ μα στα ΜΜΕ, στα Facebook και δεν ξέρω πού. Και, να... και, και, να παραδειγματιστούμε για αυτό. Χρειάζεται, α... έχει τεράστια ανάγκη από πολλού ανθρώπου και από χρήματα έχει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Να. Και να παραδειγματιστούμε από αυτό που έγινε στον μπάσκετ. Γιατί να σα πω κάτι, λέμε, α πούμε, ξέρει από αγάπη στον Άρη. Ε, τελικά, μήπω αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου από τον Άρη και επικαλούμενο στην αγάπη μου στον Άρη βγάζω το εγώ μου με χρώμα κίτρινο προ τα έξω. Έτσι είναι για θέμα προσωπικότητα. Εντάξει. εμένα δεν μου λέει τίποτα κάπου να είμαι πρόεδρο ή να μην είμαι. Το είχα πει και στην γενική συνέλευση με στο γήπεδο. Τα θυμάστε. Αυτό είχα πει και στα παιδιά στον Αραστή. Παιδιά δεν μου λέει τίποτα να είμαι πρόεδρο, αντιπρόεδρο, δεν ξέρω τι άλλο. Μπορώ να βοηθήσω, με φωνάζετε, θα τρέξω όπω και το έχω κάνει. Έτσι. Άλλοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν άλλη άποψη, απλά να προσέξουν. Έτσι. Κάνουν για πρόεδρε. Έχουν την εγκυκλιοπαιδεία για αυτό το πράγμα. Έχουν τα προσόντα, έχουν το χρόνο. Έχουν κάποια χρήματα στην τσέπη του να μπορέσουν να πληρώσουν δύο εισιτήρια τρία που θα χρειαστεί να πάνε στην Αθήνα. Κατάλαβετε, θέλω να σα πω. Εντάξει, κάνει λόγο για κριτήρια, α πούμε, κάποιο δημοσιογράφο στην ε, αναφορά του. Ε, προσωπικά για μένα. έτσι, Για να έκανα επειδή ή δεν έκανα. Άρα, μπορεί να μην έκανα εγώ. Εγώ όμω δεν καθορίζω τα κριτήρια. Κατάλαβετε, θέλω να πω. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ποιο θα κάνει τη, τη λιγότερη ζημιά στον Άρη. Όχι αν μπορεί να κάνει καλό. Τουλάχιστον σε μια νομίζω δεν έχω κάνει. Έτσι είτε ήμουν επιδιαιτητή, είτε ήμουν αντιπρόεδρο, είτε ήμουν στο Χόλτε Κλαμπ ή οτιδήποτε άλλο. Κατάλαβε. Απλά του παρακαλέσω γιατί μπορεί να βρεθούν άνθρωποι σοβαροί που να θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, να προσέχουν στην κριτική που κάνουν. Έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όντω αγαπάνε την ομάδα. Θεωρώ ότι και εγώ είμαι μέσα σε αυτού. Και προσπαθούν με το μέτρο των δυνάμεων να μην απομακρύνουν με αυτόν τον τρόπο. Όπω κάνουν. Έτσι, για να υποστηρίξουν συγκεκριμένο επενδυτή. Εντάξει, δεν βοηθάει αυτό. Δεν θα πάρω εγώ τη θέση μου κάπου κατηγορώντα τον άλλον ότι εγώ είμαι καλύτερο, είναι ο έτσι, είναι αλλιώ. Δεν θα πάρω στο στίβο. Τι μου στο στίβο παλιά. Mm. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πάρω την πρωτιά μου βάζοντα κλοποδιά το δίπλα μου. Όχι, θα τρέξω μόνο μου και θα βγω πρώτο. Η πρότασή μου θα είναι καλύτερη από το άλλο. Έτσι. Δεν θα επηρεάσω το λαό του Άρη να πάρει απόφαση. Γιατί αγαπάω το σύλλογο. Mm. Δεν μπορεί να είναι μιμή τη ομάδα μα τα οποία να παραπληροφορούν τον κόσμο. Έτσι. Γιατί θέλουν να επιλέξουν συγκεκριμένο παιδί του. Με του και χαρά του. Αλλά πε τρε παιδιά, είναι αλήθεια. Έτσι. Εγώ ξέχωρο να. Ξε... Όπω είδατε, σα είπα πολλά στοιχεία. Μπορώ να ξεχωρίσω το φίλο μου από τον Άρη. Σε μερικά μπορώ να έχω κάνει και εγώ λάθο. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τα λάθη αυτά κολάσιμα ή κάνανε ζημιά στην ομάδα ή στο φίλο μου του το Δημήτρη. Μάλιστα. Ποιο θα είναι φίλο μου ανεξάρτητα το τι θα γίνει με τον Άρη. Έτσι δεν... Εντάξει, νομίζω ότι κρατάμε. Αυτού... Είτε απορρίτων είτε εξαπορρίτων, είτε εμφανώ. Ναι. Ε, Εννομ... μου θα είναι και τον αγαπώ και πολύ. Αυτό είναι κατανοητό. Ε, νομίζω ότι διευκρινίσαμε αρκετά πράγματα στο μέτρο του δυνατού και εγώ κρατώ το σημαντικότερο αυτό που μα είπατε πριν να αλλάξει η νοοτροπία γενικότερα ο σύλλογο και ο κόσμο και να ψηφίσει με ηρεμία, κατά συνείδηση φυσικά τη Δευτέρα, να ακούσει προσεκτικά όλε τι προτάσει, να μην επηρεαστεί από εξωγενεί παράγοντε να έχει την κρίση αφού ακούσει με βάση τα κριτήρια που θα τεθούν ποιο θεωρεί ότι είναι ο ιδανικότερος την επόμενη μέρα να τρέξει το ποδοσφαιρικό τμήμα και να συστήσει και να αναλάβει την ΠΑΕ με το καλό όταν έχουμε τι οριστικέ αποφάσει για την κατηγορία στην οποία θα αγωνιστεί. Θέλουμε να πιστεύουμε με βάση και τα τελευταία τα λεγόμενα και του κ. Γκυρτζίκη και ε, τους, τους νόμους που είναι ξεκάθαρο ότι ο θα παίξει εύκολα ή δύσκολα στη Football League την επόμενη σεζόν. Οπότε ε, να πάρθει η καλύτερη δυνατή απόφαση για την ε, ομάδα για να μπορέσουμε επιτέλου αυτό που, που, βιώνουμε στο μπάσκετ αυτέ τι μέρε να το δούμε και στο ποδόσφαιρο. Για να αποτελέσει και ένα παράδειγμα το μπάσκετ εκεί που. Ε, δεν υπήρχε ποτέ αυτό που λέμε κακή αντιπολίτευση ή αυτέ οι εσωτερικέ αίρε και εκεί υπήρχαν προβλήματα, σίγουρα. Αλλά σε καμία περίπτωση σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όπω το ποδόσφαιρο. Όχι, συμφωνώ σε όσα λέτε. Ε, ευχή όλων των αριάνων είναι πιστεύω Τα λόγια σας να γίνουν πραγματικότητα Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία η επιλογή Και αυτή η ψυχοφορία σαν ανέφερα κάποιες δικές μου απόψεις Από πριν Είτε τρικυμία είτε γαλήνη Ο Άρης θα πορευθεί Θετική ενέργεια θέλει να έχουμε Να βγάλουμε τις διπαλότητες Τις προσωπικές μας έξω Και καθαρό μυαλό Για να αποφασίσει ο λαό του Άρη για το καλό του Άρη. Ωραία. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Φωτιάδη που είχε την καλοσύνη έτσι να είναι σήμερα εδώ μαζί μα. Να πάμε μαζί μέχρι το φινάλε τη εκπομπή να σχολιάσουμε, να μιλήσουμε για Άρη, αυτό που μιλάμε κάθε μέρα δηλαδή. Και να, και να... ρίξουμε και φω σε κάποια σημεία τα οποία ήθελα, νομίζω, κάποια διευκρίνηση. Ε, προσπάθησα όσο μπόρεσα να διαφωτίσω με τις δικές μου γνώσεις, να πω τις δικές μου απόψεις, θα ήθελα να κλείσω ως εξής. Με αυτό που ξεκίνησα, yeah. ναι. το αληθές, επειδή έγινε λόγος περί σε δημοσιεύματα. Και να κλείσω με το «Η ισχύς εν τη ενώση». Έτσι. Ενωμένοι αν είμαστε, μπορεί να έχουμε διαφορές να μαλλώ, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Στο τέλος πάντα πρέπει να βάζουμε τον άρι πάνω από το εγώ μας, πάνω από τις διαφορές μας. Να πορευόμαστε, και αν είμαστε ενωμένοι, πολύ σύντομα Άρης θα είναι στη Super League, θα είναι και στην Ευρώπη και θα είναι κυρίαρχο παντού. Και α κοιτάξουν οι Αριανοί λίγο και τα άλλα τμήματα που έχει ο Άρης από το βόλεϊ, το στίβο, την κολύμβηση. Έχει 20 τόσα τμήματα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο Άρη και το μπάσκετ. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τα μικρά παιδάκια, όλα αυτά που τρέχουν, που αγωνίζονται για τη σημαία Με τις του Άρη. Εκεί που να υπάρχουν πιο κοντά του. Ακριβώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία και να πω τις απόψεις μου και να επερασπίσω αν θέλετε και τον εαυτό μου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όταν υπάρχουν κάποια θέματα πρέπει Σ... να καλούμε τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος... Yeah. Ε, βάλετε και ναι. κατηγορείτε για κάποια πράγματα να έχει το δικαίωμα να απαντήσει, να υπερασπιστεί τον εαυτό ναι, του. Ούτε... Και να καταλάβει ο κόσμο ναι, να κρίνει, ναι. και ο κόσμο να κρίνει φυσικά από αυτά που άκουσε. Γιατί εντάξει, απολογισμό επιδιαιτητή δεν μπορώ να κάνω, γιατί δεν, δεν ξανασχολήθηκα ποτέ με το θέμα. Έληξε 30 του μηνό. Ήταν κενό περιεχομένου ουσιαστικά ο τίτλο που ο είχα. Ε, και νομίζω αφού είμαι εξαπορήτων, όπως μου λένε, σας είπα και μερικά απόρριτα, τα έκανα εμφανή. <laughs> ναι. Ούτω ώστε να ξέρουν και ο λαό του Άρη ότι δεν, τα δικά μου τα απόρριτα δεν είναι ει βάρο ομάδα. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Ο καθένα μπορεί να έχει την κριτική του και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό είναι μόνο βέβαια. Και σα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.